Κύριο Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Πώς είδατε την απόφαση των συναδέλφων σας στη Θεσσαλονίκη? Το κλείσιμο των καταστημάτων προφανώς και μπορεί να έχει ένα όφελος για την ενεργειακή κατανάλωση. Από την άλλη, όμως, εμείς είμαστε για να κρατάμε τα καταστήματα ανοιχτά. Ναι. Και αυτό είναι το γενικό αίτημα όλου του κλάδου. Από την στιγμή όμως που πιθανόν να εφαρμοστεί μία μείωση του ωραρίου, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή θα πρέπει να αφορά οριζόντια όλη την αγορά. Ναι. Και τα μεγάλα, δηλαδή τις πολυεθνικές, λέτε. Προφανώς να αφορά και τις πολυεθνικές και τα μόλις και τα σούπερ μάρκετ και όλο το λιανεμπόριο. Ναι. Δεν δέχομαι καμία εξαίρεση. Θα βρεθούμε μπρος σε αυτά που είχαμε αντιμετωπίσει μαζί. Λίγους μήνες με αθέμητο ανταγωνισμό με και να αρχίσουμε να απαγορεύουμε να πολλούν παπούτσια και κάλτσες και ταινίες μέσα στα μαγαζιά. Το ζήσαμε αυτό με τον COVID. Έχει δίκιο ο πρόεδρος που λέει. Ναι. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Η αγορά πρέπει να λειτουργεί ενιαία. Το λιανεμπόριο είναι ένα δεν διαχωρίζουμε. Η αγορά δεν λειτουργεί ενιαία έτσι κι αλλιώς, κύριε Καφούνη. Θέλω να πω. Και τώρα έχουμε αθέμητο. Βέβαια, δεν έχουμε εναρμοσμένη την πρακτική. Με συγχωρείτε. Κάθε άλλο. Τα μεγάλα μαγαζιά αντέχουν να κάνουν μεγαλύτερες προσφορές. Και σε περισσότερο. Και μεγαλύτερα ωράρια. Και μεγαλύτερα ωράρια. Σου λέει, εμείς παιδιά είμαστε άλλο καθεστώς, είμαστε πολυεθνικές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που λέτε δεν μοιάζει να είναι εφικτό. Δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό. Δύσκολο αυτό που λέτε να βγει. Εγώ το βρίσκω απόλυτα εφικτό. Εάν χρειαστεί και δούμε ότι πρέπει να πάρουμε μια τέτοια σκληρή απόφαση, ναι. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να την πάρει η πολιτεία και όχι ο κάθε σύλλογος, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να υποχρεώσει. Εμείς δεν αποφασίζουμε, προτείνουμε. Ναι. Εάν αυτή η απόφαση είναι δική μου, το μαγαζί του κυρίου Οικονόμου μπορεί να μείνει ανοιχτό και του κυρίου Παυλόπουλου κλειστό. Ναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση που να πει για λόγους εθνικής σημασίας ή ανάγκης αποφασίζω τα καταστήματα να κλείνουν μία ώρα νωρίτερα, δύο. Και να είναι υποχρεωμένοι όλοι, λέτε, να συμμορφωθούν. Δεν βλέπω και δεν δέχομαι καμία εξαίρεση ή οριζόντια για όλους ή για κανέναν. Το ιδανικό είναι να καταφέρουμε να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μην έχουμε κλεισίματα. Και βέβαια, σε περίπτωση που δούμε ένα τέτοιο μέτρο να εφαρμόζεται, θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα, να ξέρουμε ότι θα ισχύσει για όσο τα μέτρα, για όσο το απαιτούμε στην κρίση. Ναι. Και βέβαια να μπορεί το προσωπικό να απασχοληθεί ευέλικτα μέσα στο υπάρχον ωράριο. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ούτε λιγότερες ώρες για το προσωπικό, ούτε μείωση. Να μας το πείτε αυτό, κύριε Καφούνη, γιατί τίθεται ένα θέμα τέτοιο. Σου λέει ο άλλος θα μου μειώσει το ωράριο, δεν μου μειώσει και το μισθό. Επειδή τα ακούω, εμείς δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Το προσωπικό, ειδικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι το ίδιο με την ιδιοκτησία. Πρέπει να δουλεύουν τις ώρες που δουλεύουν. Δεν συζητάμε. Δεν τίθεται, λέτε, θέμα τέτοιο, μάλιστα. Άρα, συγγνώμη, λέτε ότι βιάστηκαν οι συνάδελφοί σας από την Θεσσαλονίκη, ότι είναι μια αυθαίρετη πρωτοβουλία αυτή. Όχι, δεν είναι αυθαίρετη. Είναι μια πρόταση η οποία έχει μια λογική. Υπάρχει ένα δημόσιο διάλογο. Ναι. Νομίζω ότι κάνουν μια πρόταση στα καταστήματα της αγοράς. Εμείς είμαστε μαζί με τις υπόλοιπες εμπορικές αγορές. Άλλωστε, συμμετέχουμε όλοι και στα δευτεροβάθμια και τριβοβάθμια όργανα. Σε απόλυτη αρμονία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε λίγο πώς η πολιτεία θα το αντιμετωπίσει αυτό. Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Εάν από τη Δευτέρα 10 του Οκτώβρη, όπως είπε και ο κ. Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη αυτή η σκέψη, εσείς θα ακολουθήσετε ή όχι? Η δική μου άποψη είναι ότι για να ακολουθήσουμε θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση πολιτείας, να υπάρξει οριζόντια. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση οριζόντια, δεν θα ακολουθήσετε δηλαδή? Όχι, δεν θα μπω σε μια τέτοια πρόταση, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα ίσως από αυτά που θα λύσουμε. Ο καθένας μόνος του δηλαδή δεν μπορεί να κάνει δουλειά εδώ, πρέπει να είναι οριζόντιο, λέτε, παντού. Δεν είμαι υπέρ του ο καθένας μόνος του. Καλό είναι να οργανωνόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να συνομιλούμε και με την πολιτεία. Και η πολιτεία οφείλει να ακούει τις δικές μας αιτήσεις και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις. Βέβαια, αυτό τώρα, επειδή συζητάγαμε πριν εδώ μεταξύ μας και για τις γιορτές, στις γιορτές θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση, αν υποθέσουμε ότι θα λειτουργήσει. Αυτό και συμφωνούμε όλοι και συμφωνεί και η πολιτεία και τέλος πάντων γίνεται. Τα Χριστούγεννα, για να μην έχουμε μια πόλη σκοτεινή, μουντή και μαύρη, μπορούμε αυτό να το εξαιρέσουμε εκείνο το διάστημα? Κύριε Οικονόμου, δεν είμαι υπέρ των περιοριστικών μέτρων. Είμαι υπέρ της ανοιχτής αγοράς, των ανοιχτών καταστημάτων, τα οποία τα έχει ανάγκη και ο κόσμος και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν περιορίσουμε το ωράριο σε μια επιχείρηση, δυστυχώς δεν θα περιορίσουμε και τις υποχρεώσεις της. Άρα πρέπει στο λιγότερο ωράριο να βγάλει τις ίδιες υποχρεώσεις. Η εξίσωση δεν είναι τόσο εύκολη και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις μας. Και εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και στην τοποθέτησή μου χτες το συνδύασα και με την επιδότηση του ενεργειακού κόστους, γιατί από τη στιγμή που κλείσει μια επιχείρηση. Λέτε ότι πρέπει να σας επιδοτήσουν.
Λέω ότι σε περίπτωση που κλείσεις μια επιχείρηση, είναι αυταπόδεικτο ότι αυτή θα έχει μείωση στην κατανάλωση. Άρα θα πρέπει το επιδοτούμενο κόστος να ισχύει αυτόματα. Να μην περιμένουμε να δούμε τον επόμενο λογαριασμό και αν είχες μείωση και πόσο θα επιδοτήσω το ενεργειακό κόστος. Γιατί εδώ που είμαστε, νομίζω ότι θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε μαζί. Δεν θέλουμε λουκέτα, δεν θέλουμε κλειστά καταστήματα. Θέλουμε μια αγορά που να αναπνέει και να πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Νομίζω ότι το θετικό κλίμα που βλέπουμε και προσπαθεί να διαμορφωθεί δεν κάνει να το χαλάσουμε, θέλει πολύ προσοχή. Απ' την άλλη, αντιλαμβανόμαστε και τον ενεργειακό κόστο και τον εμπορικό κόσμο. Και εμείς έχουμε πάλι πλάτη στα δύσκολα. Εσείς οι δύο είσαστε κοντά μας και στα δύσκολα. Ξέρετε ότι όταν δούμε ότι κάτι είναι για το δημόσιο συμφέρον, δεν λέμε όχι, θα το στηρίξουμε. Σωστά. Αλλά τουλάχιστον να μην, έχει απώλειες, να μην έχουμε απώλειες μεταξύ των τάξεων μας, τις οποίες τις πληρώνουμε όλοι. Αν κλείσει ένα μαγαζί. Σε δύσκολους καιρούς μπαίνουμε. Σκάει μια θετική έτσι χαραμάδα, να το πω έτσι, από την Κομισιόν. Είναι έτοιμη να συζητήσει, λέει η Κομισιόν, Δημήτρη, προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Άντε να δούμε. Αυτή η Κομισιόν αργεί λίγο παραπάνω ακόμα και από τους τοπικούς συλλόγους. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να πάρει μπρος και να λύνουμε τα θέματα γρήγορα. Η Φόντερ Λάιεν το ανακοίνωσε. Όχι, αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται ότι μπορεί να περάσει η πρόταση της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη, μεγάλη και για την Ελλάδα, βεβαίως, αλλά και για τον Νότο. Βεβαίως, για τον Νότο συνολικά, που έχει θέσει το θέμα και πνίγεται αυτή την ώρα ο Νότος και δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.